Γεια χαρά σε όλους, Titanfox εδώ πέρα. Σήμερα με ένα unboxing θα ανοίξουμε παρέα μαζί ένα Collector's Edition που βγήκε το 2017 με την ονομασία Vendetta Curse of Raven's Cry Treasure Chest. Έχουμε εδώ πέρα μια limited edition που είναι στα 11.111 κομμάτια και έχουμε τον αριθμό 483. Τιμούλα θυμάμαι πάνω κάτω την είχα πάρει εγώ προτού, δεν θα πω ψέματα, σχεδόν 2 χρόνια για 40 ευρώ. Υπάρχουν ακόμα μερικά κομμάτια στο eBay, μπορείτε να βρείτε. Για 54,99 την πουλάνε προς το παρόν. Έχουν μείνει μερικά κομμάτια, δεν ξέρω, μάλλον το παιχνίδι δεν βγήκε τόσο καλό. Από ό,τι είδα βγήκε σκράπα και όπως έχω πει και σε άλλο βίντεο, bad game, good deal. Τα πετάνε μετά δηλαδή. Με αυτήν την έννοια πάντα, να ξέρετε. Λοιπόν, έχουμε εδώ πέρα ένα πολύ ωραίο, θα έλεγα. Μ' αρέσει, με κάνει εντύπωση. Κουτάκι, ξύλινο. Ωραίο πακεταρισμένο είναι. Περί παιχνιδιού, από ό,τι είδα, πρόκειται για πειρατικό στυλ από την εταιρεία Topware, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, Topware Interactive. Θυμάμαι πολύ καλά το Topware Interactive, είχα παίξει πάρα πολύ το Two Worlds, αν το ξέρει κάποιος, ελπίζω να το λέω σωστά. Ναι, το Two Worlds ήταν παλιατζούρα βέβαια, αλλά εμένα μου άρεσε το παιχνίδι. Λοιπόν, πάμε να δούμε παρέα μαζί τι μας προσφέρει αυτή η Limited Edition. Χαίρομαι που είναι Limited και χαίρομαι πάρα πολύ που μας το λέει κιόλας πάνω-πάνω ότι την έχουμε μόνο 11.000 φορές. Α, ωραία. Με το αυτοκολλητάκι της. Για να δούμε τι μας περιμένει. Το μαγειτικό κουτί. Τώρα να δείξω τι έχει μέσα και σε εσάς ή να σας δείχνω ένα-ένα. Τέλος πάντων, πάμε μαζί. Το κουτί ανοίγει κανονικά. Δεν ανοίγει όμως τέρμα. Θα το βάλω λίγο στην άκρη και θα παίρνω ένα-ένα και θα σας τα δείχνω. Πρώτο και καλύτερο έχουμε το Steelbook με την ονομασία του παιχνιδιού, γερμανικά, αμερικάνικα, από 18 και από ό,τι βλέπετε πρόκειται για πειρατικό στοιχείο. Ίσως να το βάλω, ίσως και όχι, θα δείξει Topware Interactive όπως είπα. Ας ανοίξουμε και το Steelbook ή να το αφήσω έτσι στη ζελατίνα. Κάνει πιο καλή εντύπωση, αλλά τέλος πάντων θα θυσιαστώ για εσάς. Ωραία. Α, είναι μέσα σε ζελατίνα. Για να τσεκάρω λίγο DLC codes και τέτοια δεν έχει. CD1, CD2 από κάτω. Τσεκάρω λίγο, παίζει τίποτα με DLC. Α, ok, έχει μέσα μερικά πραγματάκια. Πρόκειται για μια φυσούλα μια φορά. Ok. Έχουμε εδώ πέρα πολύ ωραία μια φύσα που μας δείχνει την κάρτα του παιχνιδιού. Βέβαια, περισσότερο νερό από ό,τι γη. Έτσι πρέπει να είναι τα πειρατικά. Εντάξει, από αυτή τη μεριά καραβάκι, μικρή αφίσα λοιπόν, songbook, okay. Α, πολύ ωραία, εδώ πέρα μας λέει τα lyrics και τις νότες του κάθε ενός τραγουδιού, άρα πρέπει να είναι πολύ γλεντζίδικο το παιχνίδι ώστε... Oh, whiskey in the jar. Oh, ok, αυτό ακούγεται ωραίο. Ναι, καταλάβατε. Δηλαδή, άμα μας κάνει τόσο πολύ εντύπωση η μουσική, μπορούμε να πάρουμε το βιβλιαράκι και να τραγουδήσουμε κι εμείς. Οδηγίες, θα έλεγα. Manual και τα σχετικά. Το παιχνίδι δυστυχώς φλόμπαρε. Από ό,τι είδα στο ίντερνετ κάτι με 40% είχε. Οπότε... Αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Καλύτερα να το παίξεις εσύ και να βγάλεις μια δικιά σου γνώμη.
Έτσι ήταν και με το Two Worlds που έπαιξα. Μου άρεσε πάρα πολύ και το τερμάτισα κιόλας. Λοιπόν, το επόμενο από ό,τι βλέπω είναι Certificate γράφει, το οποίο μας δείχνει τους κωδικούς, θα έλεγα. Μια φορά η κωδική είναι για το serial number από το CD και serial number για Steam. Oh, μπορούμε να το κατεβάσουμε και στο Steam. Αυτό, very good. Εδώ μια φορά instructions και από την άλλη μεριά είναι τα κλειδιά. Λοιπόν, επόμενο πραγματάκι, artbook. Artbook χωρίς hardcover. Λίγο στραβώθηκε μέσα. Πάμε να δούμε μερικές σελίδες μαζί. Εδώ πολύ ωραία. Πειρατική φάση. Okay. Με τους πειρατές. Εδώ έχουμε ένα φυλάδιο που μας δείχνει οδηγίες για αυτά τα κομματάκια που έχει μέσα τώρα. Έχει κάτι περίεργο πάντως, θα το δούμε μαζί. Τι είναι αυτό τώρα? Πειρατιά σημαία, τι έγινε? Το ματζαφλέρι μου μέσα σημαία είναι. Ναι, ένα μαύρο πανί εντωμεταξύ και εντάξει, κάνω λίγο οικονομία στο λόγο. Τεράστιο τέτοιο και ένα μικρούλικο λόγο στη μέση. Εντάξει, το σκοτώσανε με το πανί. Θα μπορούσαν να κάνουν το λόγο τουλάχιστον πιο μεγάλο. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε το goodie σε αυτή την έκδοση. Το οποίο είναι αυτό εδώ. Χρυσαδούρες, φίλε. Χρυσαδούρες. Έχουμε και λέμε, αυτό εδώ είναι πειρατικό τηλεσκόπιο. Yes. Γουστάρω, φίλε. Και για να δούμε, ανοίγει. Ανοίγει, yes. Μικρούλικο. Τώρα δεν ξέρω, την κάνει τη δουλειά του, δεν την κάνει. Θα παρατηρήσω σε λίγο από το παράθυρο, εκτός άμα είναι fake. Αλλά πολύ ωραίο, μου αρέσει. Ενδιαφέρον. Και τώρα έχουμε εδώ, από ό,τι κατάλαβα, μία πηξίδα. Η οποία πηξίδα έχει ολόκληρο manual που μας λέει πώς λειτουργεί. Πάρτε εδώ έτσι λίγο μια γεύση από την πηξίδα. Α, όμορφη είναι. Για να δούμε τι μπορώ να κουνήσω τώρα. Αυτά εδώ πέρα γυρνάνε, αυτά πατιούνται. Έχει και από εδώ κάτι μπιχλιμπίδια. Okay, κάτι κουνιέται από μέσα, αλλά μην με ρωτάτε, δεν είμαι του θέμα της πηξίδας, θα έλεγα. Έχουμε και αυτό εδώ. Επίσης, και αυτό όμορφο φαίνεται. Δηλαδή, ένας που είναι του επαγγέλματος, πιστεύω θα καταλάβαινε κατευθείαν τι γίνεται με όλα αυτά εδώ τα καθρεφτάκια, το ένα το άλλο. Να πούμε, εγώ δεν βγάζω άκρη. Τώρα κάπως το συνδέεις, τώρα μπαίνει αυτό από πάνω, μπαίνει από κάτω. Πρέπει να διαβάσουμε το manual, αλλά δεν πειράζει. Μ' αρέσει όμως, πειρατικό στοιχείο, σε χρυσό κιόλας. Για να δούμε εδώ πέρα πώς τα είχανε. Κάπως έτσι. Αλλά φίλε, αυτό σε μια βιτρινούλα έτσι με το κουτάκι, top. Εντάξει, το παιχνίδι το πετάνε για 2-3 ευρώ από ό,τι είδα. Αλλά αυτό έτσι σαν nerd gimmick θα έλεγα πολύ ωραίο. Με το κουτάκι του για βιτρίνα έτοιμο. Και κάποιος που δεν έχει ιδέα από games θα το δει και θα πει τι είναι. Πειρατής το παίζει στις νύχτες. Κάπως έτσι.
Ωραίο σετάκι, μου αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή για 39 ευρώ, very good buy θα έλεγα. Λοιπόν, μάγκες μου, αυτό ήταν το unboxing. Δεν θα κάτσω τώρα να αναλύσω αν είναι καλή η τιμή και τα σχετικά. Αυτά κομμένα, εφόσον τα βίντεο δεν πάνε και τόσο καλά και δεν ασχολείται και κανένας, δεν υπάρχει καν συζήτηση, ας το αφήσουμε αυτό με τιμές και τα σχετικά. Για μένα προσωπικά η τιμούλα πολύ καλή, το gimmick πολύ ωραίο, ενδιαφέρον και για λάτρεις των πειρατών, πολύ καλή ιδέα. Εμένα μου άρεσε, μπήκε και αυτό στη συλλογή, εφόσον δεν το πούλησα και όλα εντάξει. Ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου, ο θησαυρός κλείνει και θα τα πούμε σύντομα.